Εκ μέρους των εργαζομένων στην Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον Ουκρανικό λαό και καταδικάζουμε την επίθεση και την εισβολή του Ρώσικου στρατού στην Ουκρανία. Σφίγγουμε το χέρι με όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για συλλογικές συμβάσεις ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στην απληρωσιά. Και εμείς, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ, το προηγούμενο διάστημα πληρώσαμε ακριβό τίμημα μέσα στην πανδημία. Σε ένα χρόνο χάσαμε 9 συναδέλφους, όμως και άλλοι συνάδελφοι από άλλους κλάδους. Και εμείς οι εργαζόμενοι βιώσαμε όσα βιώνει το επιβατικό κοινό και ο λαός της Θεσσαλονίκης με την απαξίωση της συγκοινωνίας, με τη διάλυση του συγκοινωνιακού έργου, με την παράδοση του συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες, ΦΤΕΛ και εταιρείες leasing. Ένας πακτολός από δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο για να βελτιωθεί ελάχιστα το συγκοινωνιακό έργο. Και εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ παλεύουμε για να έχει ο λαός συγκοινωνία με βάση τις πραγματικές ανάγκες του, πυκνότητα, συχνότητα λεωφορείων και αστικών συγκοινωνιακών μέσων όπως είναι αύριο μεθαύριο το μετρό, σύγχρονα οχήματα, φθηνό εισιτήριο. Δημιουργούμε τη δική μας συμμαχία να μην ξεπουληθούν τα συγκοινωνιακά μέσα στους ιδιώτες, όπως η κυβέρνηση ήδη έχει αποφασίσει και δρομολογεί με το μετρό. Ήδη το μετρό ξεκινάνε να κάνουν διαγωνισμό για να το δώσουν με βάση συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δηλαδή ιδιωτικοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβό εισιτήριο για να μην μπορούν τα λαϊκά στρώματα στην ουσία να το χρησιμοποιούν όπως πρέπει και όπως αξίζει για τις μετακινήσεις τους. Όλοι μαζί, επιβάτες και εργαζόμενοι, να παλέψουμε για έναν φορέα κοινωνικό ο οποίος να ανταποκρίνεται στις λαϊκές μας ανάγκες. Όχι στην ιδιωτικοποίηση. Η συγκοινωνία είναι λαϊκή περιουσία και δεν μπορεί να είναι ιδιωτική. Συνεχίζουμε. Γεια σας.